Η νέα φάση στην οποία περάσαμε συνοδεύεται και από νέα πρόστιμα, κυρίε και κύριοι. Κύριε, μαζί μα ο Παναγιώτης Πυρόπουλο, για να δούμε τι λεπτομέρειε. Ούτε μία, πέντε κοινέ υπουργικέ αποφάσει χθε το βράδυ εκδόθηκαν. Σήμερα δημοσιεύτηκαν στο φιλό τη εφημερίδα κυβέρνηση και περιλαμβάνουν και τα πρόστιμα mm -hmm. και τι μετακινήσει υποθέσει από νομό σε νομό, όπω επίση ε, και τι μετακινήσει ε, <laughs> από νησί, μικρότερο νησί σε μεγαλύτερο. Πάμε λοιπόν. Ε, να πούμε επίση ότι για τα πρόστιμα, όσον αφορά τα πρόστιμα, 300 ευρώ είναι τα πρόστιμα για μη χρήση μάσκας σε νοσοκομεία, ιατρία, διαγνωστικά κέντρα, όπως επίσης αφορά βασικά την ιατρική μάσκα για το προσωπικό και την μη ιατρική μάσκα για επισκέπτες mm -hmm. και ασθενεί. Είναι 300 ευρώ το πρόστιμο, δεν είναι τελικά 150, όσον αφορά τα νοσοκομεία και τι κατηγορίε που είπαμε. 150 ευρώ για μη τήρηση απόσταση από του 1,5 μέτρο είναι σε όλα τα παραπάνω, όπω <σκοίλει> επίση <σκοίλει> σε δημόσιε υπηρεσίε και ιδιωτικέ επιχειρήσει. 150 ευρώ σε οδηγού ταξί και επιβάτε που δεν τηρούν τη χρήση μάσκας ή έχουν και υπεράρχημους ε, επιβάτες. 1000 ευρώ είναι σε κομμωτήρια που δεν ε, τηρούν τα ραντεβού, όπως επίσης και τους κανόνες ε, υγιεινής και αποστάσεων εσωτερικά του καταστήματος. Και 2000 ευρώ ε, σε κταίο, πάλι για μη τήρηση ραντεβού, όπως... Είναι τσουχτερά προφέσουν. τα πρόστιμα. Ναι, είναι αρκετά μεγάλα τα πρόστιμα. Λοιπόν, να δούμε τώρα σε ποιε περιπτώσεις ε, μπορεί να επιτραπεί να μετακινηθούμε σε άλλο νομό, διότι κατά τα άλλα αυτό απαγορεύεται. Είναι η μετάβαση μεταξύ νομών εκτός περιφερειακής ενότητας, το οποίο ουσιαστικά θα ανοίξει, αν θα ανοίξει στις 18 Μαΐου και έπειτα. Είναι η μετάβαση για εργασία, με βεβαίωση είτε του αργοδότη ή αν πρόκειται για αυτοαπασχολούμενο. Είναι η δική του ε, δήλωση ε, και έκκληση μετακίνησης. Μετακίνηση για λόγους υγείας. και σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται ιατρική βεβαίωση. Για κηδεία συγγενών πρώτου ή δευτέρου mm -hmm. βαθμού πάλι με έγγραφη δήλωση ε, του πολίτη. Η, μετα... η μετάβαση διαζευμένων γονέων ή σε διάσταση για επικοινωνία με τα παιδιά του και πάλι το ίδιο με έγγραφη δήλωση. Και η εφάβαξη μετάβαση στον τόπο ε, μόνιμη κατοικία, δηλαδή με το ε1, όπω ε, yeah. μετακινούμασταν μέχρι. Στιγμής. Μέχρι να ανοίξουν και τα νησιά, έχουμε και εδώ κάποιε εξαιρέσει για μετακινήσει μεταξύ των νησιών. Ναι, αφορά του μόνιμου κατοίκου μικρών ουσιαστικά νησιών που μπορούν να κινηθούν σε μεγαλύτερα εντό περιφερειακή ενότητα. Και αφορά τη μετακίνηση που σχετίζεται είτε με φαρμακείο, είτε με γιατρό, είτε με νοσοκομείο, είτε με κέντρο υγεία. Και καταστήματα ειδών πρώτη ανάγκη, όπου δεν είναι δυνατή η έγκαιρη αποστολή mm -hmm. των τροφίμων σε πολλέ περιπτώσει, και τράπεζα όπου δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή και, σε αυτήν την περίπτωση, για κηδεία ε, συγγενών. Βέβαια, είναι και το προσωπικό ενόπλων δυνάμεων, σωμάτων ασφαλεία, συνοδεοφύλακε, mm -hmm. λιμενική, ιατρικό και εκπαιδευτικό ε, προσωπικό. Λοιπόν, και τέλο, να δούμε πώ θα παραταχθεί στρατηγικά το επόμενο χρονικό διάστημα η αστυνομία. Τώρα μιλάμε για ένα σχέδιο 7 σημείων που α, είναι για τη διασφάλιση mm. της τη γέφυρα ασφαλεία, όπω τουλάχιστον αναφέρουν οι αξιωματικοί. Και είναι ε, 170 περιπολίε, ήταν τουλάχιστον σήμερα ω πρώτη μέρα, ε, σε σταθμού, στι εισόδου σταθμών ε, του μετρό. 45 τουλάχιστον τον αριθμό. Στάσει λεωφορείων, τρόλεϊ, τραμ. Τι πιάτσε ταξί, όπω και έλεγχοι κατά την κίνηση και πορεία του για όλα τα, τα προηγούμενα που είπαμε. Είσοδοι νοσοκομείων, ιατρία, διαγνωστικά κέντρα. Εκκλησίες, όπω επίση και διόδια Αθηνών Κορίθου, Αθηνών Λαμία για μετακίνηση εκτό περιφερειακή ενότητα. Να σου πω ότι η κυκλοφορία σύμφωνα με αξιωματικού στη διεύθυνση τροχία Αττική σήμερα ήταν 20 έω 30% μεγαλύτερη ε, ω την ημέρα πριν παρθούν τα μέτρα τη ναι. της καραντίνας. Και η συμμόρφωση των πολιτών ήταν πάρα πολύ μεγάλη σε ποστό που ξεπερνούσε ναι, αυτό φάνηκε παντού. Ε, σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.